Καλημέρα! Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον vlog σήμερα το πρωί. Πρώτη κίνηση από γυναίκα προς άντρα και διαχειρισμός μοναξιάς τη σήμερα ημέρα. Διαβάζω τον τίτλο ακριβώς όπως τον έχει βάλει η φίλη στο email που έχει στείλει. Θέκλα μου γεια σου. Γεια σου και σένα. Καταρχά, να σου πω ότι είσαι ένα υπέροχο άνθρωπο και σε ευχαριστώ που βοηθά τόσο κόσμο με τι συμβουλέ σου. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Εγώ ευχαριστώ. Είσαι ευθύ και ειλικρινή και γι' αυτό το σκοπό παίρνω και εγώ το θάρρο να σου γράψω με τη σειρά μου. Βγαίνοντα πριν τρία χρόνια από μια τοξική, δύσκολη αλλά και μακροχρόνια σχέση, έδωσα χρόνο και τόπο στον εαυτό μου έτσι ώστε να ξαναβρω τι ισορροπίε μου ω άνθρωπο και αρκετό καιρό τώρα νιώθω έτοιμη να μπω σε καινούργια μονοπάτια. Μπράβο, πολύ καλά έκανε μετά από, ένα, μετά από χωρισμό από μεγάλη μακροχρόνια σχέση ή μετά από χωρισμό από σύντομη αλλά τοξική σχέση, μετά από μια συναισθηματική ταλαιπωρία από χω, που έχει σχέση με ερωτική σχέση και χωρισμό, παίρνουμε το χρόνο μα για να βρούμε τον εαυτό μα. Κατά τη διάρκεια σχεδόν τριών χρόνων που είμαι ελεύθερη, με έχουν προσελκύσει διάφοροι τύποι που δεν μου τράβηξαν το ενδιαφέρον μου και αν ίσχυε, τότε δεν προχωρούσε είτε λόγω συνθηκών είτε δεν ήταν αμοιβαίο. Αν ίσχυε, σου τραβούσαν το ενδιαφέρον, τότε δεν προχωρούσε είτε λόγω συνθηκών είτε δεν ήταν αμοιβαίο. Το τελευταίο εξάμεινο είχα γνωρίσει ένα πρόσωπο διαμέσου μια κοινή παρέα για τον οποίο όλοι μου λέγανε τα καλύτερα και πώ θα ταιριάζαμε σαν ζευγάρι κλπ. Κρατήστε το αυτό όταν σου του σύστηναν, σου έλεγαν όλοι τα καλύτερα και πώ θα ταιριάζει το ζευγάρι, για να δούμε τι θα σου πούν και μετά. Σε αυτό το διάστημα τη γνωριμία μα, όπου υπήρχε φλερτ στην ατμόσφαιρα, ξεκίνησε κάπου να μου αρέσει, καθώ καταλάβαινα ότι ήταν αμοιβαίο. Πρόσεξε πάρα πολύ καλά, φιλενάδα. Αυτό που λε, ξεκίνησε κάπου να μου αρέσει, καθώ καταλάβαινα ότι ήταν αμοιβαίο. Το αν θα μα αρέσει κάποιο δεν εξαρτάται μόνο από το αν του αρέσουμε εμεί αυτού. Γιατί, όπω έγραψε και εσύ προηγουμένω, τα τρία χρόνια που σε ελεύθερη, σου έτυχε να αρέσει σε κάποιον και σένα να μην σου αρέσει. Και επίση, ε, δεν, δεν είναι καλή ιδέα αν είναι το μοναδικό κριτήριο για το αν θα αφήσουμε τον εαυτό μα να ρωτευτεί ένα πρόσωπο το αν μας φαίνεται ότι ενδιαφέρεται και αυτό. Χρειάζονται και άλλα προαπαιτούμενα, θα τα πω στην πορεία. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευα πως είχε στήματα για μένα από τον τρόπο που με κοίταζε, από τον τρόπο που μου μιλούσε, όπως και από τις κινήσεις του. Ο τρόπος που μας κοιτάζει, ο τρόπος που μας μιλάει και οι κινήσεις του δεν λένε απολύτω τίποτα. Γιατί συνήθω οι άνδρες αυτό που λένε το εννοούν και άμα εννοούν κάτι το λένε. Καθώς δεν έκανε κάποια ουσιαστική κίνηση στην πορεία, δυστυχώ ή ευτυχώς την έκανα εγώ στέλνοντα του δύο-τρει φορέ μήνυμα στο Facebook με αφορμέ δίθεν και σε διαφορετικά διαστήματα. Έκανε διακριτικά μια προσέγγιση. Πώ ανταποκριθήκε ρε γι' αυτό. Οι απαντήσει του κάποτε έδειχναν ενδιαφέρον, άλλε ήταν μονολεκτικέ και άλλε καθυστερούσε αρκετά να δώσει μια απάντηση. Άρα δεν ήταν ένθερμο στι απαντήσει του. Και πρόσεξε, ο γραπτό λόγο, δηλαδή τα μηνύματα στο Facebook, είναι πολύ διαφορετικό από το τις γκριμάτσες είτε το body language, τη γλώσσα του σώματος να είναι κάποιος από κοντά. Γιατί τα μηνύματα μένουν. Scripta manent. Scripta manent είναι μια λατινική έκφραση που σημαίνει τα γραπτά μένουν. Οπότε αν αυτός έχει φιλενάδα, έχει γυναίκα, έχει κάτι άλλο, δεν θα ήθελε να μείνει γραπτό κάτι. Κάποιε φορές ένιωθε ότι δεν ήθελε να δώσει συνέχεια στα μηνύματα και απαντούσε από ευγένεια, αλλά πάντα όταν συναντιόμασταν τυχαία πρόσωπο με πρόσωπο, καταλάβαινε ότι κάτι υπήρχε από πλευρά του. On ένα πράγμα. Δεν ήταν on Ποτέ δεν ήταν on. Εάν ο άλλο δεν έρθει να σου πει, κόρη μου, αρέσκεις μου, θέλω σε, λυσσόσε, ποθώσε, ποθώσε, θέλω σε κουστάρω, πάμε να βγούμε για ραντεβού, δεν είναι on. Δεν είναι ον μόνο με τον τρόπο που μας κοιτάζει, γιατί έχει κάτι τύπους οι οποίοι κοιτάνε όλες τις γυναίκες τις... Που, τους... που... που θα τους άρεζαν εξωτερικά με ένα πόθο. Αυτό δεν σημαίνει πρόθεση για δημιουργία συναισθηματικής σχέσης. Πρέπει ο άλλος να σου πει ξεκάθαρα, ξεκούτσουλα που λέμε στα κυπριακά, κόρη χέλωσε, κόρη ποθώσε, ποχώσε που λένε σε, σε κάποιες περιοχές της Κύπρου που το θείτατο προφερουχεί. Εσύ σου είπε καμιά φορά κάτι. Εσύ σου έδειξε ξεκάθαρα ότι θέλει. Εσύ το είπε ότι σε θέλει. Δεν είναι καθόλου του χαρακτήρα μου να κάνω την πρώτη κίνηση, αλλά ο συγκεκριμένο μου ήταν ιδιαίτερα συμπαθή και αρεστό. Και επηρεαζόμενη από τη στάση του που πίστευε ότι ένιωθε και εκείνο το ίδιο. Πίστευε ότι ένιωθε και εκείνο το ίδιο. Εσύ μετάφραζε τη στάση του ότι ένιωθε και εκείνο το ίδιο. Ότι, και όταν λέω ότι ένιωθε το ίδιο, ενώ ότι ήθελε όντω να κάνει σχέση μαζί σου. Το ότι μπορεί να τον εξητάρεις ερωτικά ή να του είσαι ελκυστική ως γυναίκα, δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά ξέρεις αγάπη μου, μπορούν να μας είναι σεξουαλικά ελκυστικοί πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν θέλουμε να κάνουμε με όλους σχέση. Και υπάρχουν και μερικοί, και άνδρες και γυναίκες υπάρχουν, οι οποίοι ε, τον αισθησιασμό του, το βλέμμα και στις κινήσεις, το χαρίζουν απλόχερα στον κόσμο όλο. Κοιτάνε στον τον, τον, τον κόσμο στο δρόμο, στο διάδρομο, οπουδήποτε, τον κοιτάνε με ένα λάγνο ύφο. Και σ' αρέσει. Δεν, δεν είχε κάτι χειροπιαστό στα χέρια σου ότι αυτό ο τύπο γούσταρε να κάνει σχέση μαζί σου όπω γουστάριζε εσύ να κάνει σχέση μαζί του. <σοχε> Αλλά επηρεάστηκα και από την κοινωνία μα που οι περισσότεροι δεν ασχολούνται για σχέσει ή να κάνουν το πρώτο βήμα. Το έκανα εγώ έστω με διακριτικό τρόπο πιστεύω. Δεν έκανε κακό, δεν έκανε λάθο που έκανε το πρώτο βήμα. Καλά έκανε που έκανε το πρώτο βήμα. Η απάντηση όμω που πήρε και άμεσα και έμεσα ήταν ότι δεν γουστάρει για σχέση. Δεν ξέρω αν αυτή μου η κίνηση τον απομάκρυνε στο να προχωρήσει μαζί μου. Όχι, μάνα μου. Αν ήθελε αυτό ο άνθρωπο όντω να προχωρήσει μαζί σου, ήταν να πει: Yes, τι ωραία, τέλεια, γουστάρει κοπέλα, προχωράω. Δεν ήθελε από την αρχή. Ή αν αυτή η απλή κίνηση με έριξε στα μάτια του, αν είναι τέτοιος τύπος που έχει τέτοιο μυαλό που θεωρεί ότι αν η γυναίκα στείλει ένα μήνυμα σε έναν άνδρα θαθό, φλερταριστικό, με σκοπό να ελέγξει τα νερά, να δει αν, αν υπάρχει περιθώριο για να γίνει κάτι, ότι αυτή είναι λίγη στα μάτια του, δεν είναι τόσο μισογίνης, να πάει στο καλό, δεν το θέλουμε. Είναι αρκετά εγωιστής και επιλεκτικός από τα λεγόμενα φίλων, λέει ρε. Οι φίλοι τώρα σου λένε ότι είναι αρκετά εγωιστής και επιλεκτικό. Ενώ πριν σου λέγαν τα καλύτερα για αυτόν γιατί ταιριάζεται. Έμας τα λένε καλά οι φίλοι. Έμας τα λένε καλά οι φίλοι. Και τι σημαίνει είναι επιλεκτικό και εσύ δεν είσαι σπουδαία και δεν θα σε επιλέξει. Και ποιο είναι το σκόρι μου. Ποιο είναι αυτό. Τι, τι, τι είναι, χρυσό, τι είναι. Και πιθανότατα μου λένε οι φίλοι να, μην, να του αρέσει να κάνει αυτό στην πρώτη κίνηση. Πιθανότατα να είναι υπερβολικά εγωιστή. Πιθανότατα να είναι κατάλληλο για σχέση. Ίσως να κατάλαβα λάθο ότι του άρεσα και ίσω να είναι ο τύπο που θέλει η μονάχα να αρέσει στο τέλο. Ναι, μπορεί. μπορεί. Μπορεί να είναι ο τύπο που θέλει να περνάει η μπουλιά του. Που θέλει συνεχώ να ελέγχει εάν είναι αρεστό ανεξαρτήτω του αν είναι διαθέσιμο ή αν μπορεί να δημιουργήσει σχέση. Ξέρω ότι πρέπει να έχουμε πίστη, επιμονή και αρκετή υπομονή μέχρι να βρούμε τον κατάλληλο σύντροφο. Ή ό,τι θέλει το χρόνο του. Αλλά κάπου κουράστηκα. Ε, άμα ψάχνει, κουράζεσαι. Σταμάτα να ψάχνει, να ξεκουραστεί. Σοβαρά. Σοβαρά. Ποιο είπε ότι πρέπει να έχουμε πίστη, επιμονή και υπομονή. Α, 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 σου πάντα να σου άντρα. Τώρα θα σου πω εγώ πώ θα βρει άντρα. Την άποψή μου. Στη συνέχεια. Και αν και έχω αρκετέ ασχολίε στην καθημερινότητά μου και είμαι καλά μόνη, στο τέλος της ημέρας η έλλειψη συντροφικότητας είναι προφανής. Σε καταλαβαίνω. Είσαι μια νέα γυναίκα, είσαι 29 ετών όπως μας λέει παρακάτω, είσαι πάνω στο άνθος της ηλικία σου, το σώμα σου λειτουργεί, οι ορμόνες σου λειτουργούν, θέλεις και τη συντροφικότητα και συναισθηματικά και σωματικά. Σημείωσε πως είμαι 29 χρονών και σχεδόν όλες μου οι παρέες έχουν ήδη τη δική τους οικογένεια και αυτό κάνει το διαχειρισμό μου να ακόμη πιο δύσκολα. Αλλά οι σου, κάνουν και, και παιδιά, Ποιο χωριό είσαι. Που χωριό είσαι. Πολύ συντηρητικέ μέχρι τα 29 σα, όλε να είναι παντρεμένε και παιδιά. Τι πιστεύει για αυτή την περίπτωση και τι συμβουλή θα μπορούσε να δώσει για τα πλήστα άτομα που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Πώ μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά μέσα στο μυαλό μα την αναμονή μια καινούρια σχέση. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Λοιπόν, 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 λοιπόν. Επειδή εκεί που ήσουν ήμουν <laughs> και εδώ που είμαι θα Καταρχά, Όποιο θέλει πραγματικά να κάνει σχέση, κάποια στιγμή θα κάνει σχέση. Αν βιάζεται και αν αδειμονεί, θα κάνει πιο γρήγορα σχέση, αλλά σχέση η οποία να μην είναι και τόσο καλή για αυτόν ή για αυτήν. Η γνώμη μου είναι ότι ε, χρειάζεται να είμαστε σε επιφυλακή με ποια έννοια. Με την έννοια του όταν. Έρχονται ξεκάθαρες προσκλήσει προ το μέρο μα για γνωριμία. Για παράδειγμα, όταν κάποιο ανδρας... μα ζητάει να πάμε για καφέ. Όταν κάποια γυναίκα. στου άνδρε, α πούμε. Τώρα μιλά για γυναίκε, θα μιλήσουμε μόνο για γυναίκε. Όταν κάποιο μα γράφει μηνύματα και μα λέει: Θέλω να γνωριστούμε καλύτερα. Όταν κάποιο ξεκάθαρα κάνει κίνηση για να, δω, για, για να γνωριστούμε. Να είμαστε σε επιφυλακή να το αναγνωρίσουμε ότι κάνει κίνηση για να γνωριστούμε και να δώσουμε ευκαιρία στον εαυτό μας να γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο και να δούμε αν μας αρέσει, όχι αν το αρέσουμε, αν μας αρέσει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αρκετοί άνδρες οι οποίοι έχουν πολύ συντηρητικά μυαλά και θεωρούν ότι όταν μια γυναίκα κάνει την πρώτη κίνηση αυτό την κάνει να μην είναι καθώς πρέπει γυναίκα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολλοί αυτοί οι άντρε ή αν είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που όταν δεν γουστάρουν μια γυναίκα που του κυνηγάει ή που του φλερτάρει, λένε Δεν σε γουστάρω επειδή έκανε εσύ την πρώτη κίνηση. Τι θέλω να πω. Όταν ένα άνδρα πραγματικά γουστάρει μια γυναίκα, την θέλει, θέλει να είναι μαζί τη, χαίρεται. Και προχωράει με χαρά όταν μια γυναίκα του δείξει το ενδιαφέρον της διακριτικά. Εσύ έδειξε πάρα πολύ διακριτικά το ενδιαφέρον σου. Εξαιρετικά διακριτικά το έδειξε. Δεν πήγε να του ρηχτεί, δεν πήγε να του κάνει τριτή, Του έστειλε δυο-τρία μηνύματα για να αρχίσει κουβέντα, για να δει αν ο άλλο έχει διάθεση να αρχίσει κουβέντα. Επειδή έχω πολύ μακρά πείρα και προσωπική αλλά και επαγγελματική και έχω δει πάρα πολλέ ιστορίε. Από την πείρα μου σου λέω ότι όταν ένα τύπο του στέλνει μηνύματα. Και μια απαντάει και μια δεν απαντάει. Και είναι διστακτικό στην απάντηση. Και δεν δείχνει ζήλο το πιο πιθανόν να μην είναι διαθέσιμος για γνωριμία. Είτε να μην είναι διαθέσιμος για γνωριμία γιατί ήδη έχει άλλη σχέση ή άλλες σχέσεις, μπορεί να είναι πολύ πολύ άσχολος ο άνθρωπος, είτε επειδή δεν μας γουστάρει, είτε επειδή δεν του αρέσουν οι γυναίκες ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. Είναι, είναι υποχρεωμένος άλλος να μας γουστάρει άμα το γουστάρουμε εμείς. Θα προσέξουμε όμως να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο να είμαστε εμείς σίγουροι ότι όντως γουστάρουμε κάποιον και να μην θεωρούμε κριτήριο για, για να προχωρήσουμε σε μια γνωριμία το γεγονός ότι φαίνεται ο άλλος να του αρέσουμε. Και προσέξτε και λίγο τους φίλους. Τους φίλους του φίλου που σα κάνουν προξένια. Προξένια. εγώ είμαι με, εναντίον των προξενιών. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι οι ίδιοι άνθρωποι που σου λένε πολύ καλό παιδί και σου λένε τα καλύτερα και σου λένε ταιριάζεται, μετά έρχονται και σου λένε είναι πολύ επιλεκτικό και μπορεί να τον όχλησε που κάνει στην πρώτη κίνηση. Άγια ολά. Θα σα πω και τώρα μια ιστορία. Ξέρω, νομίζω ότι έχω ξαναπεί. Ήμουν πολύ νεαρή, πριν από 15 ετών, ήμουν έφηβο. Και μια μεγαλύτερη κοπέλα που κάνα παρέα, γιατί εγώ έκανα, όταν ήμουν μικρή, έκανα παρέα με μεγαλύτερε και τώρα που είμαι μεγάλη, έκανα παρέα με μικρότερε. Έτσι συμβαίνει συνήθω. Έτσι συμβαίνει συνήθω στη δική μου την περίπτωση. Τέλο πάντων, κάνω παρέα με όλε τι ηλικίε. Λοιπόν, μια μεγαλύτερη μου κοπέλα, τότε που ήταν και καμιά 26-27 ετών, τη είχαν συστήσει έναν τύπο. Έναν τύπο ο οποίο ήταν αδερφό μια άλλη φίλη. Ο οποίο ήταν καλή περίπτωση. Πολύ καλή περίπτωση και πλούσιο και καλή δουλειά. Και πήγε να την πάει να πάνε για φαγητό και οδηγούσε αυτό στο αυτοκίνητό του και καθόταν αυτή δίπλα. Σε κάποια φάση αυτή κατέβασε λίγο το παράθυρο γιατί την ενοχλούσε ε, η ατμόσφαιρα στο αυτοκίνητο, θέλαμε να μπει λίγο καθαρό αέρα. Πάει αυτό ο τύπο, από το, από το, ο οδηγό πάντοτε έχει στα αυτοκίνητα που έχουν ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρονικά παράθυρα, έχει κοντρόλ και τη το κλείνει το παράθυρο. Χωρί να τη πει τίποτα. Ξανανοίγει λεφτή, λίγο το παράθυρο, τη το ξανακλίνει αυτό στο παράθυρο. Οπότε δεν πήγε σε δεύτερο ραντεβού και είπε στην παρέα ότι αυτό είναι μισογίνη, αυτό είναι παλιό χαρακτήρα, δεν θέλω να κάνω σχέση μαζί του. Εγώ τότε που ήμουν 15 ετών και ήταν και πολύ εμφανίσιμο αυτό ο κύριο. Έλεγα τι βλάκα που είναι αυτή, επειδή εγώ ήμουν μικρή, ανέραστη, ε, wow, ονειροπαρμένη και έλεγα ρε, μετέ, με αυτό ο άνθρωπο, με αυτή τη δουλειά, με αυτό το αυτοκίνητο, γιατί, γιατί, γιατί είδε αυτό το ένα το πράγμα και ασχολήθηκε. Να μη σα τα πω επειδή έχουν περάσει και 30 χρόνια από τότε, αυτή η κοπέλα στην πορεία, μετά από 3-4 χρόνια, νομίζω, γνώρισε έναν άλλον άνθρωπο με τον οποίο ταιριάξανε και κάνανε οικογένεια και είναι ευτυχισμένη και τα παιδιά τη εξ όσων γνωρίζουν. Εκείνο ο τύπο έκανε διάφορε ε, πολιορκίε σε γυναίκε από την παρέα μα, του άρεσε η παρέα μα, ξέρω εγώ. δεν τον αποδέχτηκε καμία, και στο τέλο πήρε μια γυναίκα η οποία ε, το χώρισε μετά από λίγο καιρό και έμεινε στο κρύα του λουτρού. Προφανώς δεν έχω επαφέ μαζί του, ούτε είχα, είχα ακούσει γι' αυτό, τον ήξερα καλά, προφανώς δεν είναι και πολύ καλός χαρακτήρας. Όμως από αυτό το... Ε, τώρα βγάζω το καπέλο σε εκείνη τη φίλη, η οποία μόνο που της έκλεισε το παράθυρο χωρίς να της πει... Ε, μπορούσε να της πει... Γιατί άνοιξε το παράθυρο, κρυώνω ή πειράζει να κλείσω το παράθυρο. Να μιλήσει, να δείξει σεβασμό στη συνεπιβάτητα του. Άμα δεν έδειξε σεβασμό από την πρώτη στιγμή και λειτουργούσε σαν τύρανο με τα παράθυρα του αυτογίνητου, τι θα έκανε μετά στη ζωή του. Λοιπόν, είπε, θέλει υπομονή, επιμονή και πίστη. <laughs> Συγγνώμη που γελάω. Σου λέω, επειδή τα έχω περάσει κι εγώ, και εγώ κουκουσενιά και ήμουν ελεύθερη. Λοιπόν, δεν θέλει τίποτα. Ούτε, ούτε πίστη θέλει, ούτε επιμονή θέλει, ούτε υπομονή θέλει. Θέλει πελάρα το να βρει άντρα ή το να βρει γυναίκα. Να ξέρει ποιο είσαι, να ξέρει πραγματικά τι θέλει από τη ζωή σου και να διασκεδάζει οτιδήποτε δεν εμπίπτει στα προαπαιτούμενα σου. Τι δεν εμπίπτει στα προαπαιτούμενα μα, κάποιο ο οποίο δεν πληρεί τι προποθέσει που έχουμε εμεί για ένα συμβατό σύντροφο. Π.χ. κάποιο ο οποίο δεν είναι επικοινωνιακό, εάν εμεί έχουμε στι προποθέσει για να συμβατό σύντροφο την επικοινωνία. Κάποιο ο οποίο δεν έχει πνευματικότητα, αν εμεί έχουμε μέσα στι προποθέσει την πνευματικότητα. Κάποιο που δεν έχει χιούμορ, αν εμεί έχουμε χιούμορ. Ενώ τέτοιου είδου προποθέσει. Όποιο δεν τηρεί τι προποθέσει μα, δεν μα αφορά. Γελάμε μόνο. Ενώ τι εννοώ γελάμε μόνο. Γελάμε μόνο αν μα απορρίψει κάποιο ο οποίο δεν θα τον θέλαμε εμεί γιατί δεν μα έκανε. Είναι πολύ αστείο κάποιο να θεωρήσει ότι μια κοπέλα είναι ακατάλληλη για σχέση μαζί του επειδή έκανε το πρώτο βήμα. Σοβαρά. Και πραγματικά γνωρίζω πολλού άνδρε, συμπεριλαμβανομένου και του ανδρό μου, που και στην δική μα την περίπτωση δεν είχε τύχει αυτό. Όχι, έτυχε. Ναι, θα σου πω. Οι οποίοι θέλουν, θ, του γουστάρουν να κάνει η γυναίκα την πρώτη κίνηση, γιατί και αυτοί άνθρωποι είναι και αυτοί ανασφάλειε έχουν και αυτοί θέλουν να νιώσουν ότι βαδίζω σε ένα καλό δρόμο. Δηλαδή, εκεί που πάω, δεν θα φάω τα μούτρα μου, δεν θα φάω, δηλαδή, ε, δεν θα φάω... χιλόπιτα. Ε, εγώ όταν γνώρισα τον άντρα μου, ήμουν η πρώτη που την είπα να σε πάρω τηλέφωνο. Κι ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που έκανα κάτι τέτοιο. Που είπα εγώ σε κάποιον να τον πάρω τηλέφωνο. Γιατί έτσι. Ε, ήταν εκείνη η στιγμή που το ένιωσα, ένιωσα άνετα να κάνω αυτό που έκανα. Το οποίο οδήγησε μετά από αρκετού μήνε αυτό που οδήγησε. Δηλαδή, ε, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με αυτό το θέμα εντατικά και να κουράζεσαι να βρω άντρα και αρχίζω μια συγκεκριμένη στρατηγική και κάνω συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό μόνο θα σε κουράσει. Να Ξεκαθαρίσει τι θέλει εσύ από τη ζωή σου, τι είδου άνδρα θέλει και πρόσεξε τα χαρακτηριστικά να είναι συναισθηματικά, διανοητικά, πνευματικά, ψυχικά χαρακτηριστικά και όχι εξωτερικά χαρακτηριστικά. Γιατί ε, όταν επιλέγουμε άνδρα με μάση, τη βάση την εμφάνιση, με τον ίδιο τρόπο που όταν επιλέγουμε γυναίκα με βάση την εμφάνιση, είναι πολύ πιθανό να βρούμε την εμφάνιση που θέλουμε, αλλά και το χαρακτήρα που θα, μας, που θα μπορούμε να έχουμε μια αγαστή σχέση μαζί του. Βρέσει τι θέλει και. Εξέταζε ε, τι περιπτώσει, μην τι απορρίπτει, εξέταζε τι, αλλά με χιούμορ. Όταν ο άλλο δεν πληρεί τι προποθέσει, που είπαμε οι προποθέσει είναι να εμπίπτει σε αυτά που θέλουμε εμεί, και δεύτερο, να γουστάρει κι αυτό, όχι μόνο εμεί να γουστάρουμε, τότε laugh it off. Γέλασε γι' αυτό. Και να σου πω και κάτι, μπει και μικρή, α μεγαλώσει, θα ζεραντίζει μπροστά σου αυτόν τον τύπο. Mm -hmm, αυτόν, αυτόν, και θα μάθεις <laughs> την ιστορία του τότε. <laughs> και θα είναι πάρα Πραγματικά, εγώ, όσε φορέ είχα τύχει σε τέτοια φάση έτσι γιουβέτσι, μιλώ για τον αλληλεμόνιο ελεύθερη, Φλερτ και... φλερτάρω και ξεφλερτάρω, δείχνω ενδιαφέρον και δεν δείχνω ενδιαφέρον, μια ζέστη, μια κρύο. Εγώ έλεγα: πάρε τάτε με. εκ των υστέρων. Αρκετέ από εκείνε τι περιπτώσει, όταν του συνάντησα χρόνια μετά, μου είπαν: Ναι, είχε δίκιο τότε, είχα μια άλλη σχέση και δεν το έλεγα είχε δίκιο, τότε τα είχαμε μία παντρεμένη και τώρα χώρισε παντρεμένη και την παντρεύτηκα. Γιατί εγώ ήμουν πολύ πελή, πολύ τρελή, <laughs> λόγω και τη ζωή μου. Εγώ δεν είχα, την δεν είχα τη την λαχτάρα που είχες εσύ για δημιουργία οικογένεια, γιατί ήδη είχα τα παιδιά από τα 26 μέχρι τα 41 που ήμουν ελεύθερη, είχα τα παιδιά, οπότε ήμουνα σε πλεονεκτικότερη θέση λόγω του ότι δεν είχα α, το βιολογικό μου ρολόι να με ενοχλεί, Αντιθέτω, είχα τα το αποτελέσματα του βιολογικού μου ρολογιού να με κρατάνε σε, 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 σε κούραση πολύ και δουλειά πολύ. Και, το, 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 έβλεπα, το έβλεπα έτσι και, πώ να το πω, και λίγο σαν case study στην κάθε περίπτωση. Όχι ότι δεν ενδιαφερόμουν να δημιουργήσω σχέση όταν με φλερτάρει κάποιο, αλλά το διερευνούσα το θέμα. Και σε πολλέ περιπτώσει είχα πει σου συμβαίνει αυτό, υπάρχει αυτό κατά τη γνώμη μου, το πιο πιθανό να έχει αυτό και μου λέει Α, είσαι τρελή και εκ των υστέρων αρκετέ φορέ βγήκα σωστή. Σε αυτό που βγήκα σίγουρα σωστή ήταν ότι κανένα από αυτού δεν με αγαπούσε πραγματικά και κανένα από αυτού δεν με έθελε. Γιατί άμα ένα άντρα θέλει μια γυναίκα και την αγαπάει πραγματικά και την αγαπάει ερωτικά, δεν αφήνει βλακίε του τύπου έκανε αυτή την πρώτη κίνηση να μπουν στη μέση. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.